επιστρέφετε, δεν είμαι μόνη μου. Ευτυχώς, γιατί νομίζω θα βαριάσω στα πολύ. Έχω την καλύτερη παρέα για τις 20 του μηνός και θα ακούσετε σε λίγο για ποιο λόγο. Καλησπέρα στην Νεφέλη Μαδεμλή. Νεφέλη Μαρία Μαδεμλή, διπλό το όνομα. Πολλαπλές ιδιότητες. Καλησπέρα Ιωάννα και σε σένα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι και σε αυτό το νέο σου βήμα παρέα. Μου αρέσεις πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Τώρα ειδικά μου βγάζεις κάτι πιο πολύ κοντά σε σένα, ας το πούμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και που θα κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση, πιστεύω. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, ως συνήθως. Σε βλέπω και στα streaming που κάνεις με την μεταπτυχιακή σου παρέα και είσαι πάντα υπέρλαμπρη. Τι να κάνουμε, Ιωάννα, πέραν από όλη αυτή την καραντίνα που βιώνουμε, που είμαστε κλεισμένοι, πρέπει να κάνουμε και κάτι για να νιώθουμε όμορφα με τον εαυτό μας, να μας περιποιούμαστε, να νιώθουμε λίγο καλύτερα, ότι κάτι κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε μόνο με φόρμες. Ακριβώς. Να πω ότι η Νεφέλη πλην μιας εξαιρετικής φίλης μου, τραγουδοποιός και όλων των άλλων ιδιοτήτων, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στη Συμβουλευτική και στην Ψυχοθεραπεία. Να πούμε ότι είναι Master of Arts. Αυτό ειδικεύεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Έτσι για να θυμηθούμε λίγο και τις αγγλικές μας γνώσεις. Wow. Λοιπόν, και να της πω χρόνια πολλά. Εύχομαι να είμαι από τους πρώτους, από τις πρώτες για την ακρίβεια. Είσαι ξεκάθαρα από πρώτους. Έχει γενέθλια αύριο. Έχουν δύο άνθρωποι πολύ σημαντικοί για μένα γενέθλια αύριο. Η Νεφέλη και ο βαφτισιμιός μου. Και νομίζω ότι εγκαινιάζεται πάρα πολύ ωραία και την ημέρα αυτή του ζωδίου του υδροχώου. Πολύ σωστά τα λες. Νομίζω μας έχεις κολακεύσει ήδη. Να χαίρεσαι και εσύ αύριο το ψυχουλάκι σου που σε κάνει τόσο χαρούμενη και ευτυχισμένη. Να είσαι καλά, να δώσουμε πολλά φιλιά και στον Νικόλα σου. Τον Νικόλα. Θα σου ξαναπώ λοιπόν ότι την ημέρα αυτή έχουν γεννηθεί δύο πανέξυπνοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή και ο μικρός ήδη δείχνει τα πρώτα δείγματα. Πολύ σωστά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω και τους δύο στη ζωή μου. Λοιπόν, να πούμε ότι η Νεφέλη πλην των άλλων ιδιωτήτων ζει και εργαζόταν γενικότερα, βιώνει την καθημερινότητά της στην Ελευσίνα, μία πόλη που γενικά έχει πληγεί από την καραντίνα και τον κορονοϊό. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, να μας πεις τι παίζει τώρα εκεί στην Ελευσίνα, μιας που βγήκατε από ένα lockdown πολύ διαφοροποιημένο από το αθηναϊκό, καθότι εκεί τα μαγαζιά κλείνανε από τις 6. Κοίταξε να δεις, Ιωάννα, η αλήθεια είναι ότι αρχικά τα μαγαζιά δεν λειτουργούσαν. Δηλαδή, άνοιξαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ξαναέκλεισαν πάρα πολύ ξαφνικά. Η κυκλοφορία σταματούσε, δηλαδή ξεκινούσε η απαγόρευση από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, δεν ξέρω πώς ήταν αντίστοιχα, δεν θυμάμαι. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, το λογικό επακόλουθο όλης αυτής της κατάστασης ήταν να υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και στις επιχειρήσεις και στον ίδιο τον κόσμο. Γιατί όταν έχεις ένα περιορισμό στις 6 το απόγευμα, προφανώς, μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε και το να βγεις να κάνεις ένα περπάτημα, ας πούμε, βραδινό, που μπορεί για κάποιους να ήταν πάρα πολύ χαλαρωτικό. Η όλη κατάσταση με το τοπικό lockdown, η αλήθεια είναι, θα φροντίσω να μην είμαι πολύ κακιά εντός εισαγωγικών, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ λανθασμένη. Γιατί όταν ξεκίνησαν να γίνονται τα rapid test στην περιοχή της Ελευσίνας, Μαγούλας και Μάνδρας, τα αποτελέσματα σε σχέση με το ότι ήρθε ένα τοπικό lockdown πάρα πολύ αυστηρό, ήταν αντίθετα. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα βάσει αποτελεσμάτων που δεν δικαίωναν την απαγόρευση αυτό το τοπικό lockdown, ας το πούμε. Πιστεύεις εγώ προσωπικά ότι οφειλόταν σε κάποιο προσωπικό μένος, ήταν μια κίνηση ΜΑΤ για να προληφθεί η έξαρση των κρουσμάτων, όντας μια πιο μικρή πόλη? Θα σου πω ότι ποια είναι η γνώμη μου ως κάτοικος και όχι αν το πάρουμε από την ιδιότητα του πολιτικού επιστήμονα την πρώτη, τη δική μας. Η Δυτική Αττική γενικά
είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει και από πάρα πολλά άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζεται όλη η υπόλοιπη Αθήνα και πώς όλη η υπόλοιπη Αττική και πώς αντιμετωπίζεται η Δυτική Αττική. Όσον αφορά λοιπόν την κατάσταση τώρα, δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιος, ας πούμε, είχε στοχοποιήσει την αγορά της Ελευσίνας, οπότε και έγινε το τοπικό lockdown, αλλά μπορώ να σου πω ότι σε αντίθεση με την Κηφισιά, που το καλοκαίρι είχε πολύ περισσότερα κρούσματα, εμείς κλείσαμε και η Κηφισιά δεν έκλεισε ποτέ. Οπότε σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα συμφέροντα, τα οποία εμείς σαν απλοί πολίτες δεν τα γνωρίζουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες. Μάλιστα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, να μην ξανακλείσουμε, αντιθέτως και να μην κλείσουμε ώστε να μην πεινάσει άλλος κόσμος, αλλά και να μην υπάρξει έξαρση των κρουσμάτων. Για να κλείσουμε το θέμα εκεί και να μην μακρηγορούμε για τον κορονοϊό, γιατί νομίζω ότι έχεις έρθει για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, δύο ζητήματα, δύο παρακλάδια μάλλον, μιας επιστήμης που είναι πάρα πολύ σημαντική. Της ψυχολογίας ή αν θέλεις μπορείς να με διορθώσεις, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής, σε μέρες που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει, γιατί και ευτυχώς γνωρίζει και ο κόσμος το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της ψυχολογίας στη σημερινή εποχή. Κάποτε σνομπάρανε, νομίζω, αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη αποδοχή τόσο της μιας αρνητικής πλευράς που όλοι οι άνθρωποι κρύβουμε, όσο και της βοήθειας από συμβούλους. Θα σου πω ότι όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που σε σχέση με τον σνομπισμό που ανέφερες και όλα αυτά τα ταμπού έχει εξελιχθεί το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής κτλ. Όχι τόσο για το αρνητικό που ανέφερες κομμάτι του εαυτού μας. Θα έλεγα έτσι κάπως πιο δυσλειτουργικό πάλι με πολύ επιφύλαξη. Και νομίζω ότι πλέον και λόγω της επαφής που έχουμε με την πληροφορία και το πόσο εύκολο είναι να πληροφορηθούμε πλέον για κάποια πράγματα παραπάνω, ας πούμε κάποιος που ξεκινάει θεραπεία, σίγουρα έχει κάνει μια έρευνα και του είναι πιο εύκολο πλέον να γνωρίζει τι συμβαίνει σε μια θεραπευτική διαδικασία. Νομίζω ότι είναι και ένας λόγος αυτός που είναι πια πιο διαδεδομένο το κομμάτι της θεραπείας και της συμβουλευτικής. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πριν σε ρωτήσω μάλλον, να πούμε στον κόσμο που μας βλέπει, ότι μπορούν να αφήσουν τα σχόλιά τους είτε να θέσουν οποιοδήποτε ερώτημα στο nstv.gr, κάθετος nstv live, κάθετος. Εκεί μπαίνετε, μας βλέπετε. Και εννοείται ότι μπορείτε να αφήσετε το σχόλιό σας ή οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να θέσετε και εσείς την Εφέλη, που ειδικεύεται πολύ παραπάνω σε σχέση με έναν κοινό θνητό, θα πω, πάνω στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να σου... Εγώ σε αυτό θα σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα σου πω ότι θα το πάμε κι εμείς πάρα πολύ γνωσιακά και εμπειρικά, γιατί ακόμη δεν θεωρούμαστε επιστήμονες. Όταν θεωρηθούμε επιστήμονες, ίσως να κάνουμε και μια πιο ανοιχτή συζήτηση και για άλλα θέματα. Είναι τώρα θα το πάμε σε ένα σημείο που μπορούμε να το προσεγγίσουμε έτσι και να είμαστε και ασφαλείς. Είναι και ένα ζητούμενο αν θεωρείς επιστήμονας όταν έχεις μια ταυτότητα ή το γεγονός της αγάπης για κάτι φυσικά. Και το ψάξιμο ή έρευνα σε κάνει να παίρνεις κάποιον τίτλο και να είσαι καταλληλότερος να θεραπεύσεις έναν άνθρωπο, γιατί είναι μια πολύ σημαντική επιστήμη και μια πολύ σημαντική θέση. Και πολλές φορές ξεχνάμε πόσο σημαντικά είναι τα επαγγέλματα της ιατρικής, της ψυχολογίας. Και ειδικά σε αυτές τις μέρες δεν πρέπει να τα ξεχνάω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς γεννήθηκε αυτή σου η αγάπη για την ψυχοθεραπεία, την ψυχολογία και τι έχεις αποκομίσει τόσα χρόνια από την όποια εμπειρία σου μέσα σε αυτόν τον κλάδο. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σου πω ότι η πρώτη μου επαφή γενικά με τον κλάδο της ψυχολογίας ήταν πάρα πολύ κοντινή, γιατί ήταν η αδερφή μου. Είναι μια πολύ καλή ψυχολόγος και έχει δώσει ένα πολύ καλό παράδειγμα σε μένα. Να της στείλουμε τα χαιρετίσματα και στον Νικόλα. Εννοείται, εννοείται. Οπότε, ξέρεις, λίγο με τον κλάδο, λόγω της αδερφής μου, είχα μια επαφή όσον αφορά το τι είναι η επιστήμη, το τι κάνει, ας πούμε, η αδερφή μου, ποιες διαδικασίες ακολουθεί για την μετεξέλιξή της κτλ.
Αλλά η πραγματική επαφή με το κομμάτι καθαρά της ψυχοθεραπείας ήταν όταν ξεκίνησα τη δική μου ψυχοθεραπεία, την προσωπική μου θεραπεία. Οπότε τότε ήρθα πραγματικά σε επαφή με όλο αυτό το κομμάτι το θεραπευτικό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σου κρύβω ότι από την πρώτη και όλα στιγμή άρχισε να καλλιεργείται ένα μικρόβιο περίεργο μέσα μου, ότι μήπως αυτό κάτι πρέπει να το κάνουμε, αφού βλέπω ότι μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι πρώτες σπουδές ήταν άλλες, ήταν πολιτικών επιστημονικής ιστορίας, εκεί γνωριστήκαμε και με την Ιωάννα, έπρεπε βάσει τη σκέψη μου και του μυαλού μου, ήθελα να τελειώσω τις πρώτες μου σπουδές και να δω μετά τι θα κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι η τελική απόφαση ότι θα ακολουθήσω αυτό τον τομέα δόθηκε μετά από συζήτηση με πολύ αγαπημένους φίλους που μου είπαν οι ίδιοι ότι είναι πολύ, θα ήταν πάρα πολύ ταιριαστό πάνω σου κάτι τέτοιο. Και έτσι μπήκα και εγώ στη διαδικασία να το σκεφτώ επαγγελματικά και δεν σου κρύβω ότι τώρα θεωρώ ότι είναι η πιο συνειδητή και καλή απόφαση που έχω πάρει για τον εαυτό μου. Πολύ ωραία. Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο θα ήθελες να μου πεις τι διαφορές, τι καλά μπορεί να έχει ένα κολέγιο όπως το Μητροπολιτικό, γιατί εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω με κάποιο ΑΕΗ τύπου ΕΚΠΑ, πάντιο επάνω στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, οι διαφορές είναι... δεν είναι τεράστιες από την άποψη του αντικειμένου. Είναι όμως πολύ διαφορετικές το κομμάτι, ας πούμε, της οργάνωσης, σε κάποια πιο λειτουργικά ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι τα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια είναι επιχειρήσεις, οπότε φροντίζουν και εκείνοι με τον τρόπο τους να φροντίσουν εκείνους που τους επιλέγουν. Συνεπώς, υπάρχει μια πολύ σωστή λειτουργία σε κάποια διαδικαστικά θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά γραφεία εξυπηρέτησης και υποστήριξης των φοιτητών, κάτι που δυστυχώς γνωρίζουμε και εγώ και εσύ ότι στα δημόσια πανεπιστήμια δεν υπάρχει. Συν του ότι, ας πούμε, το Μητροπολιτικό Κολέγιο και το μεταπτυχιακό που κάνω εγώ βασίζεται στο Πανεπιστήμιο του East London, το University of East London. Οπότε οι κατευθυντήριες που έχει το κολέγιο έρχονται από ένα πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Συνεπώς έχουμε και μία πιο συγκεκριμένη βαρύτητα σε κάποια θέματα. Δεν ξεπετάνε θεματικές, όπως μπορεί να συμβεί στο δημόσιο, προκειμένου να πάμε σε μια εξεταστική και να δώσουν τα παιδιά το μάθημα να τελειώνουμε. Δεν έχει βγει ύλη, αλλά δεν πειράζει. Σε αυτά τα θέματα είναι η εμπειρία μου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι πολύ θετική. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Έχω ακούσει και εγώ κάποια πράγματα που γίνονται πιο πρακτικά πάνω σε κομμάτια τα οποία χρειαζόμαστε, τύπου στη δημοσιογραφία μπορεί να υπάρξει και μία έτσι προσέγγιση ρητορικής, όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν να συνδιαλέγονται σε debates και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και ρωτάω πιο πολύ, έτσι για να έχουμε μια ιδέα και να αποσιοποιήσουμε το οποιοδήποτε αρνητικό ή ενδιασμό μπορεί να έχει ένας γονέας όσον αφορά να στείλει το παιδί του κάπου, αν και το καθένα νομίζω έχει τα θετικά και τα αρνητικά του, έτσι. Εννοείται, είναι όπως όλες τις καταστάσεις της ζωής. Ενώ ότι ακόμη και αυτή η απόφαση η ακαδημαϊκή που λες, προφανώς το δημόσιο έχει τα καλά του και τα κακά του, το ιδιωτικό έχει τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή, έχει να κάνει και με τη φάση ζωής. Ας πούμε, τώρα εγώ, με τα πτυχιακό που έψαχνα και έψαχνα το συγκεκριμένο, το Μητροπολιτικό Κολέγιο είχε ένα από τα πιο καλά μεταπτυχιακά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, συνεπώς και επέλεξα να μπω σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Θα ήθελα να εισάγουμε λίγο τον κόσμο στο θέμα μας, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και συνδέονται και οι δύο πτυχές μεταξύ τους. Αυτό που ανακοινώσαμε στο Instagram, στα stories αλλά και στο Facebook, είναι ότι σήμερα θα αναφερθούμε σε δύο τομείς πολύ σημαντικούς, στα όνειρα, τα οποία λίγο τα έχουμε και στο μυαλό μας ως παιχνίδι, τύπου ονειροκρίτης και έλα μωρέ, δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε ή να τα ερμηνεύουμε, ώστε να δούμε πώς τα ερμηνεύουν κάποιοι φιλόσοφοι, ψυχολόγοι της εποχής και λέω φιλόσοφοι γιατί πολλοί ασχολήθηκαν με πολλαπλές πτυχές του ανθρώπου προκειμένου να μπορέσουν να τον ερμηνεύσουν, αλλά και για τις μεταβάσεις, αν το λέω σωστά, στην ανθρώπινη πολύ ζωή. Πολύ σωστά το λέω. Και αν συνδέονται τελικά αυτά τα δύο. Δηλαδή, εγώ
πάρα πολύ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα για τις μεταβάσεις, αν εν τέλει σχετίζονται με κάτι, με κάποια άλλη πτυχή του ανθρώπου, τύπου υποσυνείδητο ή και ασυνείδητο, όπως και τα όνειρα, ας πούμε. Θα ήθελα να μάθω την κουβέντα για τα όνειρα, όπου θέλεις εσύ και όπου προτιμάς. Φυσικά, θα σου απαντήσω έτσι λίγο σε αυτό που είπες για τη σύνδεση και νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε από τα όνειρα για να πάμε έτσι ομαλά στο επόμενο. Όσον αφορά τη σύνδεση, θα σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι σε μια περίοδο μεταβάσεων που περνάει ένας άνθρωπος, σίγουρα έχει και κάποια, αν όχι σίγουρα, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ότι έχει και κάποια όνειρα που επηρεάζονται από αυτή τη μετάβαση. Νομίζω ότι έτσι σου λύνω κάπως την απορία σου και θα το δούμε και πιο μετά. Λοιπόν, όσον αφορά τα όνειρα τώρα. Λοιπόν, τα όνειρα ξέρουμε και αυτό που μπορούμε να φανταστούμε είναι ότι είναι μια κατάσταση την οποία ζούμε κατά τη διάρκεια του ύπνου μας, στην φάση REM που ονομάζεται συγκεκριμένη, στην οποία βλέπουμε κάποιες εικόνες, ακούμε κάποιους ήχους, άλλες αισθήσεις μας διεγείρονται, έχουμε ιδέες, συναισθήματα, που ενδεχομένως τέλος πάντων αυτά να δημιουργούν μία ιστορία, αλόκοτη με, αλλά μία ιστορία που πολύ συχνά να βγάζει και κάποιο νόημα. Ακόμη και μέσω της πολυπλοκότητάς της. Κάποιες φορές είναι πολύ αληθοφανή αυτά που βλέπουμε. Κάποιες άλλες μας μπερδεύουν λιγάκι. Επηρεάζουν πολλές φορές και το σώμα μας το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί να δω εγώ ένα όνειρο και να με επηρεάσει τόσο πολύ σωματικά που να ξυπνήσω και να είμαι καταϊδρωμένη. Ή να είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, να έχω ανεβάσει παλμούς. Να ξυπνήσω από έναν κακό εφιάλτη, ας πούμε. Έγινε και μια μελέτη τελευταία στο Harvard που επιβεβαίωσε ότι τα όνειρα είναι σκέψεις. Είναι ξεκάθαρα σκέψεις. Όσον αφορά το όνειρο, δεν είναι κάτι στο οποίο ερχόμαστε σε επαφή τώρα, εν έτη 2021, είναι κάτι το οποίο μελετάται και υπάρχει απαρχής κόσμου. Δηλαδή, συγκεκριμένα στην αρχαιότητα, δίνανε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα όνειρα και στην ερμηνεία των ονείρων, γιατί θεωρούσαν ότι είναι ιονοί, ότι είναι σημάδια που μπορεί να τους βοηθήσουν σε κάποια θέματα που είχαν, ότι έχουν προφητικά στοιχεία, ότι είναι προειδοποιήσεις, ότι είναι λύσεις ζητημάτων. Και μάλιστα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είχαν και ειδικά διαμορφωμένους ιερούς χώρους, όχι μόνο χώρους ανάλυσης, ήταν ιεροί χώροι ανάλυσης των ονείρων. Και αν κάποιος μαντία. Ψάξει έστω και... Μαντία τύπου. Ναι, η μαντία παραδείγματος χάρη. Ήταν μια μορφή που μπορούσε να επεξεργαστεί και να αναλύσει τα όνειρα. Αλλά εγώ σου λέω ότι υπήρχαν και συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους ο άνθρωπος ακολουθούσε μια διαδικασία εξάγνησης, δηλαδή πλαινότανε, αφαιρούσε τα ρούχα του, τα υποδήματά του, έμπαινε γυμνός. Είχε μια διαδικασία στην οποία δίνανε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ιερότητα, γιατί πίστευαν πάρα πολύ στο όνειρο και στο τι μπορεί να είναι και στο πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του ανθρώπου. Ωστόσο, αν κάποιος μπει στη διαδικασία έτσι στο ίντερνετ και ψάξει κτλ, κτλ, δεν είναι μόνο στην αρχαιότητα που υπήρχε αυτό, υπήρχε και σε φυλές. Δηλαδή, μπορούμε να το βρούμε σε διάφορα σημεία της ιστορίας της παγκόσμια. Το ότι είχε μια σημασία. Υπήρχαν λαοί που του δίνανε μια φοβική σημασία. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι τα όνειρα είναι ένας κακός ιονός ή ένας πολύ μεγάλος φόβος. Υπήρχαν άλλοι λαοί που τα βλέπανε και τα θεωρούσαν ότι είναι το δώρο, ας πούμε, του Θεού στον άνθρωπο. Αυτά όσον αφορά τώρα το ιστορικό κομμάτι. Να πούμε ότι η κατάσταση REM, επειδή εγώ το έψαξα, γιατί δεν ανήκω καθόλου σε αυτή την κατάσταση, είναι μια κατάσταση την οποία επί της ουσίας δεν κοιμάσαι κανονικά. Είναι μια κατάσταση την οποία λαγοκοιμάσαι, θα λέγαμε, στην κοινή γλώσσα. Φυσικά, ναι. Όταν... Είναι μια κατάσταση ύπνου ξύπνιου. Ακριβώς. Το όνειρο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τα όνειρα. Κάποιοι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι βλέπουν ακριβώς το ίδιο όνειρο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με ακριβώς την ίδια συνοχή, τις ίδιες εικόνες, αυτό που θα μπορούσε να οφείλεται. Κοίταξε να δεις, αυτό για να το απαντήσουμε, πρέπει να απαντήσουμε και στο πώς αντιμετωπίζει η ψυχολογία το όνειρο. Δηλαδή... για παράδειγματος χάρη, ο πρώτος που ανέφερε τα όνειρα με κάποιο τρόπο ήταν ο Φρόιντ, ο οποίος μίλησε για υποσυνείδητο, συνειδητό και ασυνείδητο. Έκανε τον πρώτο διαχωρισμό, τέλος πάντων, σε αυτές τις έννοιες.
Εκείνος, ας πούμε, πίστευε ότι με βάση μιας θεωρίας που είχε αναπτύξει περί τάσεων, αισθημάτων και λοιπόν, ότι τα όνειρα είναι οι υποσυνείδητες ή αυτές που έχουν φύγει από το συνειδητό, τάσεις μας, επιθυμίες μας, τα θέλω μας γενικότερα, τα οποία εκφράζονται στα όνειρά μας. Με άλλοτε πολύ ξεκάθαρο τρόπο, άλλοτε λίγο περισσότερο πολύπλοκο. Ή ας πούμε ο Γιούνγκ, που ήταν και μετέπειτα από τον Φρόιντ, είπε ότι τα όνειρα δεν είναι μόνο μια κατάσταση που αφορά εμάς, δηλαδή εσένα που είδες έναν εφιάλτη, μπορεί να κουβαλάει και γενετικό υλικό προγονικό. Δηλαδή, αυτό το ονόμασε συλλογικό ασυνείδητο συγκεκριμένα. Ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, στα όνειρά του δεν βλέπει μόνο πράγματα που τον αφορούν, αλλά και πράγματα που φέρει στο γενετικό του υλικό. Στην σύγχρονη, ας πούμε, ψυχολογία τώρα, για να σου απαντήσω σε αυτό που είπες με το όνειρο, το να το βλέπει κάποιος πολλές φορές. Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει πλέον καταλήξει στο ότι τα όνειρα έχουν όντως σημασία για τον θεραπευόμενο, γιατί είναι η έκφραση συναισθηματικών ανησυχιών. Είτε αυτό λέγεται άγχος, είτε λέγεται φόβος, είτε λέγεται το οτιδήποτε τέλος πάντων που είναι οποιοδήποτε συνέστημα τέτοιο. Αν, για παράδειγμα τους χάρη, κάποιος βλέπει ένα όνειρο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επαναλαμβανόμενο, ίσως αυτό το όνειρο, δεν μπορούμε βέβαια να το ρεϊκάζουμε, γιατί δεν ξέρουμε το όνειρο, να είναι μια ένδειξη πολύ μεγάλης περίοδου άγχους. Να είναι μια στρεσογόνα περίοδος για το άτομο ή κάτι να σημαίνει το περιεχόμενό του έτσι ώστε να το βλέπει πολλαπλές φορές, είτε για να του γίνει πιο κατανοητό, είτε για να μπορέσει να το λύσει. Για παράδειγμα, άμα σκεφτούμε ότι τα όνειρά μας έχουν μια σημασία για την ψυχή μας και για όλο αυτό που ζούμε, ίσως να έρχονται στην επιφάνεια με σκοπό να λυθούν. Είτε με κάποια βοήθεια, είτε συνειδητοποιώντας μόνοι μας τι πρέπει να λύσουμε. Έχω δύο ερωτήσεις. Μου γέννησε άλλη μία. Επειδή έχω διαβάσει το άρθρο σου περί ονείρων, να μπούμε στους Eleusinians, ένα site που σκίζει. Έχω φιλοξενήσει... Αγαπάς πολύ εσύ. Ναι, σας έχω φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και μου αρέσει η σύνθεση διαφορετικών χαρακτήρων και ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα site να βρίσκει και ο καθένας τον εαυτό του. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω αν η θεωρία του Carl Jung μας επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο στην αρχαιότητα περί προφητικών ονείρων, από τη στιγμή που έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την μέθοδο μεγέθυνσης των συμβόλων και των εικόνων του ονείρου. Και αν τελικά εσύ πιο υιοθετείς και αν πιστεύεις, πατάς πάνω στην άποψη που λέει κάποιος που ισχυρίζονται πολύ μάλλον φιλόσοφοι ότι δεν έχουμε γεννηθεί ταμπούλα ράσα. Το ταμπούλα ράσα είναι επί της ουσίας άγραφος πίνακας. Ότι ένας άνθρωπος δεν έχει κάτι από το παρελθόν, ούτε φέρει κάτι, αλλά είναι ένας άγραφος πίνακας και το υποσυνείδητο, συνείδητο διαμορφώνεται από όταν είναι παιδί, απλά δεν μπορείς να θυμηθείς, όπως δεν θυμάσαι τι έκανες ενός χρονού, ότι μπορεί, ας πούμε, να κοίταξε έξω από το παράθυρο και να είδε ένα φορτηγό να μεταφέρει κάτι, έτσι ακριβώς να διαμορφώνεσαι και απλά να μην μπορείς να τα εξηγήσεις, γιατί κάποιες εικόνες μπορεί να έχουν μεταφερθεί είτε ενδιάμεσα στο υποσυνείδητο μας συνείδητο, είτε δεν μπορεί να επανέλθει στη μνήμη. Λοιπόν, επειδή μου πες πάρα πολλά και έχω χάσει τις ερωτήσεις τώρα. Η πρώτη σου ερώτηση είχε να κάνει με τον Jung, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, αν τελικά λοιπόν, μας επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο στο προφητικό της αρχαιότητας. Θυμάμαι. Νομίζω ότι ο Jung δεν μίλησε ακριβώς για το προφητικό στοιχείο, όσο για το προσωπικό. Δηλαδή αυτό που λέει ότι... Κόλλησε. Συγκεκριμένα... Κόλλησε λίγο. Ακούγομαι, είμαι εντάξει. Ακούγεσαι τώρα. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι δεν αφορά το προφητικό στοιχείο της αρχαιότητας που λέγαμε, όσο το ότι έστρεψε την προσοχή του προς το τι επίδραση έχει το κάθε σύμβολο στον άνθρωπο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του ονείρου, εγώ βλέπω έναν καθρέφτη. Για μένα ο καθρέφτης μπορεί να σημαίνει φόβος. Μπορεί να φοβάμαι τους καθρέφτες. Μπορεί να σημαίνει ωρεοπάθεια. Για σένα μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Οπότε ο Jung είπε ότι σε κάθε σύμβολο του ονείρου
δίνουμε προσοχή στο τι σημασία έχει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται τους κλόουν και τους βλέπει στον ύπνο του συνεχώς γιατί τους φοβάται. Και εγώ που δεν τους φοβάμαι τους βλέπω, άλλη σημασία έχει για εκείνον το να δει τον κλόουν και άλλη σημασία έχει για εμένα. Οπότε αυτό που είπε εκείνος είναι ότι περισσότερο εστιάζουμε στο τι επίδραση έχει στον άνθρωπο αυτό που βλέπει. Και κατ' επέκταση είπε ότι μελέτησε τέλος πάντων ότι φέρουμε και γενετικό υλικό προγονικό, ότι κάποιες φορές ακόμη και αυτά που βλέπουμε επηρεάζονται από γενιές που έχουν ήδη προηγηθεί. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σου, στο πού είμαι εγώ πιο κοντά, να σου πω ότι επειδή είμαι ακόμη σε ένα ερευνητικό στάδιο, γιατί μαθαίνω πολλά καινούργια πράγματα, επειδή πέραν του μεταπτυχιακού στείνω μια δική μου βιβλιοθήκη πληροφοριών και προσπαθώ να... Εξαιρετικό. Προσπαθώ εγκεφαλός να έχει πληροφορία από διάφορα κομμάτια και όχι μόνο από αυτή που του δίνεται. Είμαι σε μια φάση που μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η άποψη του Φρόιντ για τα πράγματα. Μου αρέσει η σημασία των ονείρων που δίνεται στην ψυχαναλυτική προσέγγιση και στην ψυχοδυναμική. Γιατί να σημειώσουμε σε αυτό ότι τα όνειρα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία ανάλογα με την προσέγγιση. Ας πούμε, η ψυχανάλυση είναι μια προσέγγιση θεραπευτική που όντως αναλύει τα όνειρα πολύ. Δίνει πολύ σημασία στα όνειρα των ανθρώπων και στο τι σημαίνουν για εκείνον. Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις που έχουν άλλα εργαλεία, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιούν πάλι το εργαλείο των ονείρων, γιατί θεωρούν ότι στην παρούσα φάση και στο σημείο της θεραπείας είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε αυτό το όνειρο του θεραπευόμενου. Οπότε αυτό που σου απαντάω επί της ουσίας είναι ότι ψάχνω με κι εγώ. Εμένα προσωπικά σαν θεραπευόμενη μου αρέσει πολύ να αναλύω τα όνειρά μου, γιατί με έχουν πάει παρακάτω στην προσωπική μου θεραπεία, οπότε θεωρώ ότι και σαν θεραπεύτρια θα επιλέγω να τα αναλύω. Μάλιστα. Να ρωτήσω πού μπορεί να εστιάζει μία ψυχοθεραπεία στο να σου βγάλει, να σου αποδομήσει κάτι συναισθηματικό και να σε κάνει να το δεις με το ρεαλιστικό τρόπο. Ίσως το να σου ενεργοποιήσει κάποιο συναισθηματικό κουμπί το οποίο δεν σου έχει ενεργοποιηθεί. Γιατί όπως βλέπουμε και σε πολύ γνωστά σίριαλ, στη σημερινή εποχή τίθεται το ερώτημα και το ζήτημα πολλών ανθρώπων που δεν έχουν συναισθήματα, που δρούν με βάση την λογική αλλά την ομή λογική. Βλέπουμε ότι προσεγγίζονται έτσι κάποιες εγκληματικές φύσεις. Και το έχω απορεί αυτό γενικότερα. Η ψυχοθεραπεία γενικά, το ξέρεις γιατί τα έχουμε πει και εξωτερικά από όλο αυτό το πλαίσιο εμείς. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, χρησιμοποιεί κάποια εργαλεία και κάποιους τρόπους ανάλογα με την προσέγγιση, γιατί υπάρχουν προσεγγίσεις. Όπως υπάρχει και στους γιατρούς η ειδικότητα, υπάρχει και σε εμάς η προσέγγιση. Με κάθε λοιπόν εργαλείο και κάθε προσέγγιση φροντίζει με μια συγκεκριμένη διαδικασία το να γιατρεύσει τυχόν δύσκολα σημεία του ανθρώπου. Οπότε αυτή είναι η γενική απάντηση και η πολύ απλοϊκή απάντηση στο τι είναι ψυχοθεραπεία. Το ίδιο είναι και η συμβουλευτική. Απλά η συμβουλευτική έχει και ένα κομμάτι που μπορεί να μην είναι μακροχρόνιο. Δηλαδή, αν κάποιος χρειάζεται τη λύση και τη χρειάζεται στο εδώ και τώρα, η συμβουλευτική μπορεί να του την παρέχει. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα σε σχέση με την ψυχοθεραπεία πιο σύντομο σε χρονικό διάστημα. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, θέλει δουλειά και αφοσίωση και έχει μελλοντικά αποτελέσματα. Και τώρα όσον αφορά το τελευταίο που με ρώτησες, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πλέον δεν αισθάνονται, έτσι μου το είπες, πηγαίνουν με τη λογική. Εκεί λοιπόν η διαδικασία της ψυχοθεραπείας έρχεται να βρει τον λόγο, την αιτία. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει, όπως λες εσύ. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να νιώθει και μπορεί να νιώθει και πολύ περισσότερο από ό,τι νιώθουμε εμείς οι πολύ συναισθηματικοί. Έρχεται λοιπόν αυτή η επιστήμη γενικά της ψυχολογίας, όχι μόνο της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής, να δώσουν έναν τρόπο μετάφρασης των συναισθημάτων του ανθρώπου. Και να τον φέρουν και πιο κοντά αυτό που είπες με τον εσωτερικό εαυτό του, με την ψυχή του, και ίσως να επουλώσουν παρελθοντικές πληγές. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Και έτσι κάπως θέλω να περάσω και στην μετάβαση ή μεταβίβαση. Ποια είναι η σωστή έκφραση? Μετάβαση. Η μετάβαση. Είναι η μετάβαση στο συγκεκριμένο. Η μεταβίβαση είναι κάτι άλλο. Θα το πούμε αν θέλεις σε άλλη συνέδρια, συνέντευξη.
Έχω διαβάσει... Για τη μεταβίβαση είναι κάτι διαφορετικό. Έχω διαβάσει ότι, μάλλον για τη μεταβίβαση, ότι σχετίζεται με το ασυνείδητο, όπου προσπαθείς να φέρεις μπροστά από το ασυνείδητο στο συνειδητό, ώστε να μπορέσεις να ερμηνεύσεις πράγματα. Είναι και εργαλείο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Εργαλείο. Είναι και μια συνθήκη στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Έχει μιλήσει πολύ για τη μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση ο Γιάλο, ένας πολύ γνωστός ψυχοθεραπευτής, και έχει γράψει και άπειρα βιβλία. Αλλά είναι κάτι που στα πλαίσια αυτών που συζητάμε τώρα είναι πολύ βαρύ. Ωραία. Πάμε στη μετάβαση, λοιπόν, που ήταν και το ζητούμενό μας. Πόσο σημαντική είναι, και ειδικά στη σημερινή εποχή, όπου βιώνουμε μία ακραία μετάβαση. Από το 0 στο 10 μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν ο άνθρωπος είναι εξοικειωμένος με τη μετάβαση, από μικρή ηλικία, από το γεγονός ότι θα αλλάξει σχολικό περιβάλλον, από το δημοτικό θα πάει στο γυμνάσιο, ότι θα βρει μια δουλειά ή θα χάσει μια δουλειά, και πώς αντιμετωπίζετε στη σημερινή εποχή και τι αντιμετωπίζετε εσείς. Θα κάνω όλα ένα για να μπορέσετε να μιλήσεις και να ξεδιπλώσεις τη σκέψη σου. Τέλεια, τέλεια. Όπου εγώ χρειαστώ να μου κάνεις ερώτηση, θα στα πω. Μου τα έχεις πει όλα τέλεια. Λοιπόν, αρχικά, για να μιλήσουμε για τη μετάβαση, πρέπει να την ορίσουμε πάλι. Να έχουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Μετάβαση είναι, εγώ είμαι στο σημείο Α και θέλω να φτάσω στο σημείο Ω. Για να φτάσω στο σημείο Ω από το σημείο Α, θα πάω από το Α στο Β, από το Β στο Γ και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ να πάω από το Α στο Ω απευθείας. Άρα ομαλότητα. Το Ω στο Α. Οπότε λοιπόν η μετάβαση είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια συγκεκριμένη πορεία, μια διαδικασία, η οποία θέλει χρόνο και έχει βασικά έναν συγκεκριμένο χρόνο. Έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο, στο πώς αντιμετωπίζεται και διαχειρίζεται. Και έχει να κάνει και με τις εξωτερικές συνιστώσεις, συνισταμένες. Δηλαδή, σε τι φάση βρίσκεται ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Όχι μόνο σε σχέση με τη μετάβαση, αλλά και γενικά. Μετάβαση, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, είναι φεύγω από το παλιό μου σπίτι και πηγαίνω σε ένα καινούριο σπίτι. Αυτό είναι μια μετάβαση. Μετάβαση είναι το... Πηγαίνω από το πρώτο μου πτυχίο σπουδών των πολιτικών επιστημών στον κλάδο της δημοσιογραφίας. Είναι μια πολύ σημαντική μετάβαση. Και μάλιστα κέρια για τη ζωή του ανθρώπου, οι σπουδές του και το τι θα κάνει με τα επαγγελματικά. Μετάβαση είναι από την υγεία στην αρρώστια. Από την απώλεια στην διαχείριση της απώλειας. Είναι όλα αυτά. Μεταβάσεις περνάμε, όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ σωστά. Όχι περνάμε, τις βιώνουμε από πολύ νωρίς. Δηλαδή, από αυτό που είπες, από το δημοτικό στο γυμνάσιο, είναι μια πολύ βασική μετάβαση. Και για κάποιους ανθρώπους αφήνει και πολύ σημαντικά κατάλοιπα, έτσι. Δηλαδή, αν αυτή η μετάβαση δεν είναι ομαλή, προφανώς υπάρχουν και ζητήματα που προκύπτουν. Οπότε πάλι, μιλώντας για μετάβαση, μιλάμε για ομαλή μετάβαση και για μια μετάβαση που μπορεί ποτέ να μην ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, να ολοκληρώθηκε σαν συνθήκη, αλλά να μην ολοκληρώθηκε στην ψυχή του ανθρώπου. Και στο μυαλό του, να τη διαχειρίστηκε. Αυτή είναι η μετάφραση επί της ουσίας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα για το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίο. Παράδειγμα, λοιπόν. Θα σου πω προσωπικό παράδειγμα. Εγώ έχω βιώσει μικρή πολλές απώλειες πολύ σημαντικών προσώπων συνεχόμενες. Για ένα χρονικό διάστημα της ζωής μου, συνεχόμενο όμως. Δηλαδή, και μάλιστα ήταν στην παιδική μου ηλικία, στην ηλικία του δημοτικού. Αυτές τις μεταβάσεις, τις απώλειες, λόγω του νεαρού της ηλικίας και το ότι η μία ήταν μετά την άλλη, δεν κατάφερα να τις διαχειριστώ και ούτε να τις πενθήσω. Αποτέλεσμα, το ότι ήταν μια ανολοκλήρωτη μετάβαση, πλέον ως μεγάλη και όριμη κοπέλα, έφτασα σε σημείο στην θεραπεία μου που συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ το πένθος. Γιατί είχα αδούλευτες εντός εισαγωγικών απώλειες, τις οποίες δεν είχα καταφέρει να πενθήσω. Με αποτέλεσμα να μου δημιουργεί και άλλες φοβίες, τύπου αρρωστοφοβία, τύπου φοβία γενικά για τον θάνατο, που προέκυψαν από μία δούλευτα πένθη. Από αδούλευτα πένθη, όχι μία δούλευτα. Πώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς μία... δεν έχεις κάνει μάλλον τη σωστή μετάβαση.
αντιδράει το σώμα. Εσύ μπορεί να πας και να είσαι σε ένα στάδιο που να είσαι απόλυτα επιτυχημένη, π.χ. στη δουλειά σου, αλλά ξαφνικά να πάθεις μια κρίση πανικού τύπου θέλω να φύγω, να τα παρατήσω όλα. Αντιδράει ο οργανισμός μας εξωτερικά, εσωτερικά, μαζικά. Και πώς το αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος αυτό? Ναι, κατάλαβα τι μου λες. Για τη μετάβαση έχουν μιλήσει πάρα πολλοί επιστήμονες και έχουν βρει κάποια στάδια. Δηλαδή, ας πούμε, η Σούγκερμαν που εγώ μελετούσα τελευταία για μια εργασία, έχει μιλήσει για τον κύκλο των μεταβάσεων και έχει βάλει κάποια bullets, ας πούμε, τα στάδια που ακολουθεί ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει στη διαχείριση της μετάβασης. Ας πούμε, πρώτο στάδιο έχει την ακινητοποίηση. Το ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι απέναντι στο συμβάν. Μετά έχει την αντίδραση. Θετική, αρνητική. Την ελαχιστοποίηση του γεγονότος. Την αμφιβολία για τον εαυτό. Ακολουθώνται λοιπόν κάποια στάδια. Ο κάθε άνθρωπος, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι στην επιστήμη αυτή έχουν βγει κάποια στάδια για τις μεταβάσεις, ο κάθε άνθρωπος έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο να διαχειρίζεται την κάθε μετάβαση. Ο οποίος τρόπος το έχει να κάνει με πώς έχει διαχειριστεί προηγούμενες μεταβάσεις. Οπότε χρησιμοποιεί έναν ίδιο μηχανισμό που του είναι πιο οικείος, για παράδειγμα. Έχει να κάνει με το φύλο του, με την ηλικία του. Δηλαδή, αλλιώς αντιμετωπίζει μια πολύ συναισθηματική μετάβαση η γυναίκα, αλλιώς την αντιμετωπίζει ο άντρας. Αλλιώς την αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που είναι 18 χρονών και αλλιώς ένας άνθρωπος που είναι 35. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Με το κοινωνικο-οικονομικό. Δηλαδή, αν εγώ περνάω μια μετάβαση πάρα πολύ σοβαρή και βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, προφανώς επηρεάζει και το οικονομικό, το πώς θα διαχειριστώ τη μετάβαση. Το κοινωνικο-οικονομικό που είπαμε, τη φάση ζωής γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τη χρονική στιγμή που συμβαίνει η μετάβαση. Δηλαδή, αυτό που είπες για το τώρα, αυτό που περνάμε τώρα, που είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια μετάβαση, η χρονική στιγμή η οποία την αντιμετωπίζουμε δεν είναι ευνοϊκή, γιατί είναι μια περίοδος που μας έχει όλους καταβάλει, επηρεάσει, λίγο πολύ, άλλους περισσότερο βασικά, άλλους λιγότερο. Οπότε η μετάβασή μας είναι λίγο πιο δύσκολη σε σχέση με το να γινόταν υπό νορμάλ συνθήκη. Οπότε αυτοί είναι οι παράγοντες της ουσίας. Και το φύλλο είπες ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα λίγο να μου το αναλύσεις. Έτσι λίγο, επειδή καμιά φορά η διαφοροποίηση των φύλων στη σημερινή εποχή και για πολλά ζητήματα είναι ένα τζιζ θέμα. Δηλαδή ακούς και τώρα σε ζητήματα που τρέχουν, που δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω, κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έχει σημασία το φύλο, που εν πάση περιπτώσει σε κάποια ζητήματα ισχύει, σε κάποια ζητήματα ωστόσο βρίσκω ότι μας πάει πίσω, ώστε να μην ανακαλύπτουμε νέες πτυχές, γιατί διαφοροποιούμαστε τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, χωρίς να σημαίνει ότι κάποιο υπερτερεί, έτσι. Όσον αφορά το φύλο, αυτό που λες, έχει να κάνει με την αντίδραση που έχει το κάθε άτομο. Δηλαδή, πάλι θα σταθώ σε έρευνες, γιατί έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι γυναίκες είναι πιο εκφραστικές συναισθηματικά από τους άντρες. Οι άντρες, η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουν μία δυσκολία στο να εξωτερικεύσουν το συναίσθημά τους. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση να δούμε από τι μπορεί να προέρχεται. Μπορεί να προέρχεται και από τον ρόλο τους απαρχαιωτά των χρόνων. Ότι οι άντρες είναι το δυνατό φύλο και δεν πρέπει να κλαίνε είτε το οτιδήποτε έτσι. Μπορεί να είναι ο ρόλος που τους έχει δοθεί κοινωνικά. Αλλά το θέμα είναι ότι εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος, εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο εκφραστικές στο συναίσθημά μας από ό,τι οι άντρες. Οπότε, συνδέοντας αυτό που λέμε με τη μετάβαση, αν εγώ αντιμετωπίζω μια μετάβαση και κάποιος άντρας αντιμετωπίζει την ίδια μετάβαση, εμένα το να κλάψω μπορεί να με βοηθήσει πολύ, γιατί είναι ένας μηχανισμός άμυνας το κλάμα και λυτρώνεται ο οργανισμός μας. Ένας άντρας που θα δυσκολευτεί να κλάψει ή γενικά να εξωτερικεύσει το συναίσθημά του, θα αργήσει και να φτάσει στην διαχείριση της μετάβασης την οποία αντιμετωπίζει. Η κατάθλιψη έχει σχέση με τη μετάβαση? Η κατάθλιψη προκύπτει από τη μετάβαση. Αυτή είναι η σχέση που μπορεί να έχει με τη μετάβαση. Αν, ας πούμε, μία μετάβαση δεν είναι επιτυχής ή είναι πάρα πολύ δύσκολη, υπάρχει πάλι και σε συγκεκριμένα στάδια από συγκεκριμένους ψυχολόγους που έχουν αναφέρει
το ενδεχόμενο μιας περιόδου κατάθλιψης ή γενικότερης απελπισίας. Συγκεκριμένα αυτό συναντάται πολύ στις μεταβάσεις απώλειας και πένθους. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν καταφέρνουν ομαλά να φτάσουν στην συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, οπότε μένουν εγκλωβισμένοι σε μια περίοδο έντονου πένθους και κατάθλιψης. Θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να πούμε ότι έχει τάση στην μη αποδοχή μιας μεταβατικής περίοδου? Και αν ναι, πώς θα μπορούσε να προκύψει από το ενδοοικογενειακό περιβάλλον, από τις συνθήκες, ή απλά κάποιοι άνθρωποι γεννήθηκαν όντως πιο δυνατοί και με το να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο? Okay, άρα αυτό που με ρωτάς είναι ότι αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν εν τέλει να διαχειριστούν τη μετάβαση. Ναι. Όπως σε όλα τα πράγματα, σε όλα αυτά που έχει φύση, υπάρχουν διαφορές στους ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει με τη δύναμη, με το αν κάποιος είναι πιο δυνατός ή κάποιος είναι πιο ευαίσθητος κτλ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι μηχανισμούς θα χρησιμοποιήσει εκείνη τη στιγμή για τη μετάβαση. Δηλαδή, θα σου ξαναπώ αυτό που σου είπα πριν, ότι αν κάποιος έχει αντιμετωπίσει προηγούμενη μετάβαση, σε μία επόμενη μετάβαση χρησιμοποιεί τους ίδιους μηχανισμούς που χρησιμοποίησε στην προηγούμενη μετάβασή του, γιατί του είναι πιο οικεί και πιο εύκολη. Όντως, θα φέρω πάλι παράδειγμα τη μετάβαση του πένθους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταφέρνουν να λυτρωθούν και να μεταβούν από την απώλεια στη συνειδητοποίηση της νέας πραγματικότητας. Και εκεί βέβαια έρχεται ο ρόλος του ειδικού, ο οποίος είναι ένας ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ένας σύμβουλος, που θα φροντίσει να δείξει καινούριους δρόμους αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τους βρει, με σκοπό να τον φτάσει στο να τελειώσει η ιστορία της μετάβασης, το πούμε, απλοϊκά. Τώρα στην καραντίνα, πόσα είδη μεταβάσεων πιστεύεις ότι έχουμε περάσει, πώς επρόκειτο να περάσουμε, και εννοώντας και από τη σκοπιά του επαγγέλματός σου. Θα ήθελα δηλαδή και μια προσέγγιση, γιατί και οι ψυχολόγοι, οι ψυχοθεραπευτές είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Κατά πόσο μπορούν και αυτοί να διαχειριστούν τόσο τον εαυτό τους, όσο και τους θεραπευόμενους, έτσι? Θα σου απαντήσω με μια ερώτηση για να σου απαντήσω μετά. Θεωρείς ότι κάποιος για να γίνει ψυχοθεραπευτής είναι αναγκαίο να έχει κάνει θεραπεία, δική του προσωπική θεραπεία? Φαντάζομαι ναι. Νομίζω ναι, αλλά νιώθω ότι για να γίνεις καλός ψυχοθεραπευτής πρέπει και ο ίδιος να θέλεις να, όχι να θεραπεύσεις τους άλλους, να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, σου απαντάω λοιπόν 100% σε αυτό που μου είπες, στην ερώτηση ότι πώς μπορεί και ένας ψυχοθεραπευτής τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν να αντιμετωπίσει και τους ασθενείς του. Ένας ψυχοθεραπευτής, ένας ψυχολόγος, ένας σύμβουλος οφείλει για να φροντίσει τους ασθενείς του να έχει κάνει ή να βρίσκεται σε θεραπεία. Γιατί έτσι πρώτα έχει μάθει να επικοινωνεί και να ελέγχει τον εαυτό του και σε ένα δεύτερο επίπεδο μπορεί να θεραπεύσει τους άλλους. Γιατί έχει ήδη θεραπεύσει τον εαυτό του. Ή τουλάχιστον βρίσκεται σε μια πορεία που θεραπεύεται. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι το πρώτο σκέλος της απάντησης, ότι για να μπορέσει ένας σύγχρονος θεραπευτής να ασκήσει το επάγγελμα, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, πρέπει και ο ίδιος να βρίσκεται σε μια διαδικασία εποπτείας. Εποπτεία ονομάζεται στην θεραπεία όταν εγώ σαν επαγγελματίας πηγαίνω σε έναν άλλον επαγγελματία και μιλάω για τα περιστατικά μου και για το πώς τα διαχειρίζομαι. Οπότε θα μπορούσαμε να το πούμε σαν μια επίβλεψη. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσον αφορά το τι μεταβάσεις περνάμε αυτό το διάστημα, περνάμε άπειρες. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι οι μεταβάσεις. Βασικά, μία είναι η μετάφραση σε αυτό. Ότι ό,τι μεταβάσεις περνάγαμε πριν από τον κορονοϊό, περνάμε ακριβώς τις ίδιες και τώρα με τον κορονοϊό. Δηλαδή, πάλι μπορεί κάποιος να αλλάξει σπίτι. Πάλι μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει ένα πένθος. Αλλά τις περνάμε πολύ πιο βεβαρημένες. Δηλαδή, επειδή είμαστε όλοι ήδη ψυχολογικά εξαντλημένοι, βεβαρημένοι γενικά, κάποιοι άνθρωποι πιθανότατα είναι άνεργοι και έχουν χάσει τις δουλειές τους,
Επειδή λοιπόν υπάρχει όλο αυτό το περίεργο συνοθήλευμα καταστάσεων, είναι και λίγο πιο δύσκολες μεταβάσεις. Που πάλι έχει να κάνει με τον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, για να μην το γενικεύουμε, έχει να κάνει και με τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος ακόμη και με τη δυσκολία του να πεισμώσει και να πει ότι όχι, εγώ θα τα καταφέρω, θα το διαχειριστώ, θα βρω τη λύση. Πιστεύεις ότι η κατάσταση που βιώνουμε τώρα του κορονοϊού είναι συγκρίσιμη με εκείνη της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε 12 χρόνια πριν, ή τι θεωρείς χειρότερη ή καλύτερη από ποια άποψη? Ο ελληνικός λαός πλέον είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ωστόσο ο ελληνικός λαός βίωσε μια οικονομικού τύπου κρίση, αλλά και πάλι κρίση, όπου πάλι έπρεπε να διαχειριστεί μια μεγάλη ανεργία. Σαφέστατα δεν υπήρχε το πρόβλημα της υγείας, αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι μεγάλου βεληνικούς και αυτή η αλλαγή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ας πούμε, εμείς έχουμε σκληραγωγηθεί ή όχι. Έστω και από την άποψη του πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ψυχολογικά, είτε οι ίδιοι ψυχολόγοι πώς θα αντιμετωπίζουν έτσι και τους θεραπευόμενους. Ένας κοινός παρανομαστής στις δύο περιόδους που ανέφερες είναι ο φόβος. Δηλαδή, ο φόβος για το αύριο, να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Έναν φόβο για την επόμενη μέρα είχες και την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Θα έχω τη δουλειά μου? Θα είμαι καλά? Θα μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου? Θα έχω το σπίτι μου? Ή θα μου το πάρει η τράπεζα ξαφνικά? Έναν φόβο για το αύριο αντιμετωπίζεις και τώρα, αλλά πλέον με τη μορφή της υγείας. Θα είμαι καλά αύριο? Θα είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι? Θα αρρωστήσω? Θα πεθάνω? Δηλαδή, και ο φόβος έτσι του θανάτου είχε έρθει λίγο πιο έντονα σε αυτό που βιώνουμε τώρα. Οπότε, ένα κοινό στις δύο περιόδους είναι ο φόβος. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, ένας φόβος προφανώς θα πυροδοτήσει και κάποιες κρίσεις πανικού. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες, οι άνθρωποι, ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων πήγε στους ψυχολόγους και στους ψυχοθεραπευτές και στους συμβούλους. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Αυξάνονται οι αυτοκτονίες και αυτό δεν έχει υποθεί σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, όπως τηλεόραση, όπως το ίντερνετ. Αν κάποιος δεν μπει στη διαδικασία να ψάξει συγκεκριμένα, δεν θα το δει. Έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες, έχει αυξηθεί το ποσοστό ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε πάλι έχουμε κοινά και στη μία κατάσταση και στην άλλη. Έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που ζητούν επαγγελματική βοήθεια, παροχή βοήθεια. Οπότε αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι και στις δύο καταστάσεις αντιμετωπίζουμε πολύ έντονα το φόβο. Η διαφορά τους τώρα είναι ότι, ξαναλέω, σε σχέση με το πώς ήμασταν στο παρελθόν, έχουμε πιο εύκολη παροχή της πληροφορίας και της βοήθειας πλέον. Οπότε μπορεί ένας άνθρωπος πιο εύκολα να αναζητήσει μια βοήθεια αν τη χρειαστεί και να ξέρει πώς να την ψάξει. Και μια άλλη διαφορά είναι ότι τώρα ο φόβος είναι πολύ πιο συγκεκριμένος και έντονος. Δεν είναι ο φόβος του αύριο μόνο, είναι και ένας φόβος θανάτου. Και ένας φόβος της ασθένειας που θεωρώ σε σχέση με το οικονομικό μέλλον, χωρίς να μικραίνω τον φόβο μιας οικογένειας να χάσει τη δουλειά του κάποιος ή το σπίτι του, ο φόβος της υγείας είναι ένα τσακ πιο δύσκολο και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο. Η διαφορά στο κομμάτι σας της πρώτης καραντίνας με την δεύτερη, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι? Εννοείς στο κομμάτι της δουλειάς? Ναι. Στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκομαι στο πεδίο. Σε λίγο θα βρίσκομαι βάση πρακτικής. Αλλά αυτό που έχεις δει από τους οικείους σου γενικά και που φαντάζομαι, επειδή ξέρω ότι τα μεταφράζεις στο μυαλό σου ως ψυχολόγος, γι' αυτό το ρωτάω. Φυσικά, φυσικά. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αυτό που βλέπω εγώ και από ανθρώπους που βρίσκονται σε θεραπεία και από εμένα που βρίσκονται σε θεραπεία, από την πλευρά του θεραπευόμενου μπορώ να σου απαντήσω αυτό, είναι ότι πλέον σε σχέση με την πρώτη καραντίνα είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμα τα συναισθήματα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω ότι από τους δικούς μου ανθρώπους που κάνουν θεραπεία, οι 8 στους 10 αντιμετωπίζουν κρίση πανικού αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα μπορώ να σου φέρω ένα παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία. Κάποιες μέρες, τώρα στη δεύτερη καραντίνα,
που αισθάνομαι ότι θα καταρρεύσω ψυχολογικά, ότι δεν έχω άλλη αντοχή. Σε σχέση με την πρώτη, γιατί στην πρώτη είχες και λίγο ότι θα βγούμε, θα πάνε όλα καλά κάποια στιγμή κτλ. Ήταν και λίγο πιο ανοιχτά τα πράγματα. Τώρα και συγκεκριμένα στην περιοχή τη δική μου, ας πούμε, με το τοπικό lockdown, που βιώσαμε και αυτό, είναι πιο ζόρικα. Οπότε, αν απαντώντας σου σαν θεραπευόμενη, σου απαντάω και στο πώς θα αντιμετωπίζουν, πώς πρέπει να είναι και στον κλάδο της ψυχολογίας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και πολύ ενδιαφέρον και το ζήτημα, κάτι το οποίο νομίζω παραγωνίζεται και σε περιόδους που έχουμε να κάνουμε με την υγεία, ωστόσο καθόλου δεν πρέπει, γιατί νομίζω ότι είναι καταστάσεις με την υγεία όπου δεν μπορείς και να τις ελέγξεις. Η υγεία δηλαδή πλην των γιατρών που και πάλι δεν έχουν όλη την κυριαρχία στα χέρια τους, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού θα βαδίσουν στο μέλλον. Οπότε νομίζω ότι όλα τα άλλα κάπως είναι πιο... διαχειρίζονται μάλλον πιο εύκολα. Ρεχτά, πιο διαχειρίσιμα εννοείς. Ναι, σε σχέση με αυτό που βιώνουμε. Θα ήθελα να μου πεις, για κλείνοντας έτσι και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, τις ευχές σου εννοείται, γιατί έχουμε και μια νέα χρονιά, να μου πεις πόσο ακόμη έχεις, πόσο καιρό σπουδών έχεις ακόμη και πότε με το καλό βγαίνεις στην αγορά εργασίας για να μας περιλάβεις όλους. Γιατί είμαστε σου έχω πει ότι εσένα δεν μπορώ να σε περιλάβω, γιατί σε φίλη μου και απαγορεύεται, αλλά μπορώ να σου δίνω συμβουλές, όπως και κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ έχω μια μακρά διάρκεια σπουδών, να σου πω την αλήθεια, γιατί μετά το τέλος του μεταπτυχιακού μου θα κάνω και μια εκπαίδευση. Τετραετή εκπαίδευση πάνω σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Το μεταπτυχιακό σου τελειώνει σε 1,5 χρόνο, όπως το δικό μου είναι? Το μεταπτυχιακό μου είναι τριετές. Τελειώνει στα 2 χρόνια το θεωρητικό υπόβαθρο και οι δεξιότητες και ο τρίτος χρόνος είναι παράδοση διπλωματικής εργασίας. Ωστόσο, στην αγορά εργασίας βγαίνω τώρα, όχι ως δωρεάν παροχή υπηρεσιών, γιατί πρέπει να κάνω την πρακτική μου και θα ξεκινήσω σιγά σιγά να συμπληρώνω ώρες πρακτικής σε κάποιον φορέα που θα βρω και θα έρθω σε επικοινωνία και σε επαφή. Οπότε, όσον αφορά το δρόμο σπουδών, είναι μεγάλος και θέλω να είναι μεγάλος. Θέλω να κάνω πολλές ειδικεύσεις, αλλά θέλω και σύντομα, μόλις μπορώ και είναι όλα νόμιμα και όλα εντάξει, να ξεκινήσω να ασκώ το επάγγελμα. Απλά ακόμη, ξέρεις, δεν είμαι έτοιμη. Με ξέρεις, είμαι τελειομανής. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά και ότι όλα θα είναι τέλεια. Θα πάνε όλα καλά, είμαι σίγουρη, γιατί είσαι μαχήτρια. Και πραγματικά εύχομαι να βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και έτσι τα πατήματά μας ξανά. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε βλέπω κιόλας ότι στα προσωπικά διαβάζεις πάρα πολύ, τρέχεις στα προσωπικά, εννοώντας τα προσωπικά social media, για όσους δεν την έχετε. Νεφέλη, κάτω Παύλα Μαδεμλή, στο Instagram. Νεφέλη Μαρία Μαδεμλή, στα ελληνικά, στο Facebook, για οτιδήποτε θέλετε. Και σας το συνιστώ και εννοείται ότι την Νεφέλη θα τη βρούμε και σε άλλους τομείς. Γιατί πλην της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που σπουδάζεις τώρα, είσαι και τραγουδοποιός, οπότε νομίζω ότι θα μας ξανάρθεις εδώ. Νομίζω ότι κάθε φορά που με παρουσιάζεις, θα βγει κάποια στιγμή κάποιος και θα πει πολυμίξερ. Γιατί μου βάζεις τόσες πολλές ταυτότητες που ούτε κι εγώ δεν τις πιστεύω. Και με το καλό, όταν τελειώσουν όλα, να έρθεις και από το στούντιο, να σε έχουμε εδώ live. Με μεγάλη χαρά. Να είμαστε καλά. Και πραγματικά να πούμε ότι την Εφέλη την βρίσκεται και ως αρθρογράφος του Ελευσίνιανς, όπου άρθρα ανεβαίνουν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και Τετάρτες. Εκεί θα μας βρείτε, είμαστε πολύ ωραία παρέα και έχουμε και καλεσμένη πολλές φορές την Ιωάννα, αλλά τώρα έχει καιρό να μας δώσει κείμενο. Οπότε προλαβαίνω να πω ότι τα παιδιά κάθε Τετάρτη φιλοξενούν τα δικά σας κείμενα. Είναι πολύ σημαντικό, είναι σημαντική η πολυφωνία και είναι 4 διαφορετικοί χαρακτήρες, οι οποίοι έτσι συνθέτουν ένα πάρα πολύ ωραίο blog για εμάς όλους,
όπου μας βοηθούν και να ξεφύγουμε με θέματα, αλλά και να αφουγκραστούμε καταστάσεις και πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουμε σκεφτεί. Τι όμορφα που τα λες, ρε Γιώνα. Κάθε φορά που μιλάς εσύ για μένα, κάτι παθαίνω, κάπως λίγο συγκινούν. Δεν ξέρω. Και με, καλό, και με το καλό να μας πεις και να μας ανακοινώσεις και τα νέα σου βήματα στο τραγούδι. Όταν όλα πάνε καλά, Ιωάννα, και όταν όλα φτιάξουν, θα είναι πιο εύκολα για όλους μας τα πράγματα. Απλά τώρα είναι σε μια στασιμότητα. Ας πούμε, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ψάχνουμε πάρα πολύ αυτή την περίοδο για ειδικεύσεις πάνω στη μουσικοθεραπεία. Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα οπότε πολύ. Αυτό θα το κρατήσω. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, να πω χρόνια πολλά για αύριο, να περάσεις διαφορετικά, φαντάζομαι. Αν και επιτρέπεται η συνάθρηση εντός των 9 ατόμων ορίων, υπάρχει ακόμη αυτό της πρωτοχρονιάς που το βίωσαμε. Δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια, αλλά θα δω τους ανθρώπους που θέλω όποιες μέρες μπορώ και μας επιτρέπει η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έρχεσαι για τα γενέθλιά μου. Τιμή σε ένα και κιόλα σε είχαμε σήμερα, είπαμε να το συνδυάσουμε πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όπου είμαι και κάνω ένα βήμα, τσουπ, είσαι κι εσύ να με ενθαρρύνεις. Είναι εξαιρετικό. Πάντα θα είμαι εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, νομίζω ότι είπαμε καταπληκτικά πράγματα. Θα βρείτε την εκπομπή και στο YouTube αναρτημένη, το λέω σε εσάς εκεί που μας βλέπετε, στο Νέα Σμύρνη TV. Και κάθε Τετάρτη φυσικά εδώ στους Peaky Blinders, 9 η ώρα, ερχόμαστε με διαφορετικά θέματα για ό,τι μας απασχολεί και σε ό,τι μπορούμε να δώσουμε απάντηση, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεφέλη. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Να είσαι καλά. Είσαι να είσαι καλά. Θα τα πούμε, φιλιά πολλά. Θα περιμένω, θα τα πούμε μετά την εκπομπή. Και εσείς μην ξεχνάτε το ραντεβού μας κάθε Τετάρτη 9 με 10. Ήμουν η Ιωάννα Τρίγκα για τους Peaky Blinders. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλό σας βράδυ.